Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Χθες ανακοινώθηκαν τα πρώτα προνόμια από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μάλιστα, τα οποία δόθηκαν με το Freedom Pass στους νεαρότερους σε ηλικία συμπολίτες μας, προκειμένου να ενθαρρυνθούν και να εμβολιαστούν. Υπόθηκε λοιπόν εχθές ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνουν ανακοινώσεις και για τα υπόλοιπα προνόμια, τις υπόλοιπες διευκολύνσεις οι οποίες θα δοθούν στους εμβολιασμένους. Γνωρίζαμε ότι η κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι προς δύο τομείς: εστίαση, ψυχαγωγία. Εκεί θα κινηθούν. Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη σήμερα νωρίς το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος καταρχάς πληροφόρησε ότι σήμερα 12.30 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα επιπλέον προνόμια για τους εμβολιασμένους συμπατριώτες μας και έχουν να κάνουν με μεγαλύτερα περιθώρια κινητικότητας. Εστίασε και εκείνο στα καταστήματα εστίασης. Είπε ότι τα καταστήματα θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Μιλάμε πάντα για τα καταστήματα της εστίασης. Σε δύο λοιπόν κατηγορίες. Σε αυτά που θα δέχονται αποκλειστικά μόνο όσους έχουν εμβολιαστεί, χρησιμοποιώ τα λόγια του Υπουργού, και σε αυτά που θα δέχονται όλους τους πελάτες. Τα καταστήματα που θα δέχονται μόνο εμβολιασμένους θα έχουν μια ειδική σήμανση και θα έχουν, είπε, τη δυνατότητα να φιλοξενούν περισσότερους πελάτες. Ο έλεγχος για το αν κάποιος πελάτης είναι εμβολιασμένος θα γίνεται μέσω κινητού. Προσέξτε λίγο, είπε, με ευθύνη του καταστήματος θα γίνεται ο έλεγχος. Τον κάνει δηλαδή τον έλεγχο ο εστιατόρας. Ενώ για τους ανήλικους θα ανακοινωθεί μια άλλη, είπε, ειδική διαδικασία, τι θα γίνει με τα παιδιά. Σε ό,τι αφορά την ψυχαγωγία, θα μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση εμβολιασμένοι σε κινηματογράφους, θέατρα, συναυλίες, φεστιβάλ, αθλητικές εκδηλώσεις. Για τους ανεμβολιαστούς, είπε ότι εξετάζεται να υπάρχει διαφορετική χωρητικότητα, δηλαδή θα μπαίνουν λιγότεροι στους χώρους αυτούς και θα είναι υποχρεωτική η τήρηση των μέτρων προστασίας, μάσκες, αποστάσεις κτλ. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμή την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων και πρόεδρο του Σωματείου Εστίασης Ξάνθης και με αυτή τη στην ιδιότητα περισσότερο τι θέλουμε σήμερα, την κυρία Μέρη Τσιακύρογλου. Καλημέρα, κυρία Τσιακύρογλου. Καλή σας μέρα. Η πρώτη σας αίσθηση από τα όσα διέρευσε νωρίς σήμερα το πρωί, που τα έκανε και πολύ πιο συγκεκριμένα, μέχρι τώρα αόριστες αναφορές είχαμε, ξέραμε τους κλάδους ουσιαστικά στους οποίους θα δοθούν διευθύνσεις ο Υπουργός Ανάπτυξης πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, λίγες ώρες πριν τις επίσημες ανακοινώσεις. Ποια είναι? Έχετε εσείς τη δυνατότητα να χωρίσετε τα καταστήματά σας σε χώρους για εμβολιασμένους και σε χώρους για μη εμβολιασμένους, να κάνετε τέτοιες διακρίσεις? Εκ πρώτης θα σας απαντήσω πως αυτό το πράγμα είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Και ιδίως... Μα δεν είναι όλη η Ελλάδα Αθήνα. Έτσι ακριβώς. Ιδίως στις μικρές επαρχιακές πόλεις που υπάρχει και το στοιχείο της διαπροσωπικής επαφής και σχέσης, είναι σχεδόν απίθανο να μπορέσει να επιτρέψει να περπατήσει αυτό το εγχείρημα, αυτό το project. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα μου κλείσετε την πόρτα αν έρθω και είμαι ανεμβολιαστή, κυρία Τσιακυρόγλου. Μου θυμίζει πάρα πολύ τον αντικαπνιστικό νόμο, τον οποίο έχουμε κάνει μία πολλές φορές κατά το παρελθόν ως παραγωγική φορείς, ότι δεν μπορούμε εμείς να αστυνομεύσουμε τους πελάτες μας. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να γίνουμε και ελεκτικοί μηχανισμοί. Ναι, ευθέως το είπε ο Υπουργός. Εσείς τα κάνετε τον έλεγχο. Ωραία. Να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Να προσωπικά δεδομένα. GDPR. Ποιος με καλύπτει? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, κυρία Τσιακύρογλου. Κοιτάξτε να δείτε. Βασικότερο όλων. Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε. Είμαι εμβολιασμένη. Έχω το barcode στο κινητό μου. Και έρχομαι στο κατάστημά σας και εγώ η ίδια σας το δείχνω. Άρα νομίζω σε μια τέτοια περίπτωση λογικά πρέπει να είστε καλυμμένοι. Λογικά ναι, γιατί προθυμοποιήστε εσείς. Εγώ προσωπικά, η μόνη μου, δίνω τα δεδομένα μου. Ενδεχομένως να υπάρχει όμως και μια περίπτωση που πηγαίνω εγώ ως εμβολιασμένη στο κατάστημα της κυρίας Τσιακύρογλου, δηλώνω ότι είμαι εμβολιασμένη, αρνούμαι όμως να δείξω το στοιχείο αυτό που έχω καταχωρημένο στο κινητό μου. Επικαλούμενοι τα προσωπικά δεδομένα. Σε εκείνη την περίπτωση τι γίνεται? Δεν θα τον βάλετε μέσα τον εμβολιασμένο? Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ. Ναι. Πώς εγώ θα εκμεύσω ως ιδιώτης προσωπικά δεδομένα? Δεν είναι δημόσιο. Θέλετε κάλυψη? Δεν είμαι ελεκτική αρχή. Είμαι ιδιώτης. Έτσι είναι. Δεν έχω πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.
Μα το αντιμετωπίσατε με τα self-test των υπαλλήλων σας. Έπρεπε τουλάχιστον, επειδή ακριβώς υπήρχε το μπάχαλο, η σύγχυση που δημιουργήθηκε στον κλάδο του συγκεκριμένου με τους υπαλλήλους τους, που τους υποχρέωναν να παίρνουν προσωπικά τους δεδομένα και να τα καταχωρούν σε πλατφόρμες με τα self-test, έπρεπε ήδη να έχει δοθεί μια λύση ώστε να σταματήσει πια να γίνεται αυτό. Γιατί κάποια στιγμή θα γίνει επικίνδυνο. Η πεποίθησή μου είναι πως δεν θα είμαστε καλυμμένοι έναντι αυτού. Δηλαδή το GDPR, να το διευκρινίσουμε, είναι μια παγκόσμια οδηγία. Δεν ανήκει μόνο στο σύνταγμα της χώρας μας. Έχετε δίκιο. Δεν μπορεί να γίνει κατάλυση δηλαδή αυτού του άρθρου που αφορά τα GDPR, τα προσωπικά δεδομένα. Εγώ πώς καλύπτομαι έναντι του νόμου, έναντι του πελάτη μου, ο οποίος ευλόγως δεν θα θέλει να μου δείξει το QR code, αν υπάρχει. Ναι. Πώς εγώ θα μπορέσω να τον υποχρεώσω να μου δώσει τα προσωπικά του δεδομένα. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες οι οποίες έχουμε να διαχειριστούμε. Δεν μπορούμε να μπούμε σε έναν κοινωνικό αυτοματισμό. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε οι επαγγελματίες του κλάδου να διαχειριστούμε ένα κοινωνικό αυτοματισμό. Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι. Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Με την ίδια λογική, ας μου επιτρέψετε, θα πρέπει να το προεκτείνει αυτό το πράγμα και στις δημόσιες υπηρεσίες. Είσαι εμβολιασμένος, διαζώσεις εξυπηρέτηση. Δεν είσαι εμβολιασμένος, ηλεκτρονική, διακυβέρνηση. Γιατί το κάνει μόνο σε αυτούς τους κλάδους τους συγκεκριμένους. Αφού θέλουμε λοιπόν να το κάνουμε καθολικά και να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία, συμφωνώ και επαυξάνω σε αυτή την κατεύθυνση, να γίνει σε όλους τους χώρους. Οριζοντίως. Ιδιωτικούς, δημόσιους, οριζοντίως. Όχι μόνο λέτε στην ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Φυσικά, και την γιατί δεν έχει αποδειχθεί επιβεβαιωμένα να το ακούσουμε από επίσημα χείλη ότι η διασπορά έχει γίνει από την εστίαση. Από τον κλάδο αυτόν. Θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά σας δείχνουν με το δάχτυλο, ξεκινώντας τα προνόμια από εσάς? Δεν νομίζω. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ, κύριε Οικονόμου. Δεν νομίζω, κυρία Τσιακυρογλου. Για ποιον λόγο καλούμε? Είναι στο πλαίσιο αυτή τη. Τόσο δύσκολη θέση. Είναι δύσκολο. Είναι πραγματικά δύσκολο. Ανυπέρβλητα δύσκολο. Να το διαχειριστούν οι εστιατόρες. Καταρχάς. Υπάρχουν και άλλα δεδομένα τα οποία θα δυσκολέψουν αυτή τους την απόφαση, δηλαδή να βάλουν το ειδικό σήμα, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης έξω από τα μαγαζιά τους, ότι εγώ δεν έχουμε μόνο εμβολιασμένους. Στη χώρα μας, με επίσημα στοιχεία, έχει εμβολιαστεί μόνο το 35%. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή είναι σαν να λέει. Αποκλείεται αυτόματα, έτσι ακριβώς. Πελάτες αποκλείεται. Έτσι. Αποκλείεται πελάτες. Δηλαδή ποιος θα το κάνει αυτό? Να σας πω κάτι. Συμφωνώ. Αν το κάνουμε για να ενθαρρύνουμε, δυσκολεύουμε έναν κλάδο επαγγελματικό της ελεύθερης οικονομίας μας. Ο οποίος έκλεισε πρώτος και άνοιξε τελευταίος. Με αβέβαιο το χειμώνα. Ναι. Να τα λέμε όλα όπως είναι στη βάση. Ναι, ναι. Δεδομένων των. Να μην χαϊδεύουμε αυτιά όπως είναι η κατάσταση, με ένα αβέβαιο χειμώνα από αυτά που ακούμε από τους υγειονομικούς. Να μην κρυβόμαστε, δεν κινδυνολογούμε. Ρεαλιστικά αναλύουμε τα δεδομένα. Μα οι ίδιοι επιστήμονες μας προετοιμάζουν πλέον για τη μετάλλαξη Δέλτα, δεν είναι. Σας λέω απλά ότι στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως στην Αθήνα, ακόμη και στα νησιά, είναι εύκολο το μέτρο αυτό, σχετικά. Στις επαρχίες, στις μικρές, όπως είναι η Ξάνθη μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα έρθετε εσείς. Ωραία, σας γνωρίζω, με γνωρίζετε. Μέρη, δεν έχω εμβολιαστεί. Τι θα κάνω εγώ? Θα σου πω, φύγε. Ή έλα κάτσε έξω. Ναι. Γιατί εγώ αυτό που είχα ακούσει είναι ότι θα είναι αυτό που. Ομολογουμένως μέχρι χθες και εγώ αυτό γνώριζα, κυρία Τσιακυρόγλου, ότι στους εσωτερικούς χώρους οι εμβολιασμένοι, στους εξωτερικούς οι ανεμβολίαστοι. Αλλά τα άλλαξε ο Υπουργός σήμερα το πρωί. Τα δεδομένα και τα έκανε μάλλον λίγο χειρότερα από όσο είχαμε την αίσθηση. Θεωρώ ότι θα πρέπει μέχρι να βγει αυτό το ΦΕΚ, γιατί αν βγει η υπουργική απόφαση εκκρεμεί μετά το ΦΕΚ, θα πρέπει οπωσδήποτε τα αρμόδια υπουργεία να έρθουν σε επαφή με τα παραγωγικά μας όργανα κάτω από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις μας κάτω στην Αθήνα. Θα υπάρχουν. Είναι βέβαιο ότι έχει γίνει κρούση από τα τριτοβάθμια μας όργανα. Αναμένουμε φυσικά την ανταπόκριση των αρμόδιων υπουργείων. Ναι. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ θα πω ότι είμαστε όλοι προς την κατεύθυνση και νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι. Δεν το συζητάμε. Στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη, να βάλουμε το λιθαράκι μας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Να μην γυρίσουμε σε εποχές άνοιξης του 20, χειμώνα του 20 και του 21. Όμως πρέπει να βρεθούν έξυπνα μέτρα. Αυτό, κατά τη δική μου άποψη πάντα, δεν μπορεί να προχωρήσει. Είναι δύσκολο.
Είναι δύσκολο να γίνει και κυρίως σε μικρές κοινωνίες. Δημιουργεί λειτουργικές αντιδράσεις στα καταστήματα. Δεν θα μπορέσουν να το εφαρμόσουν το μέτρο αυτό. Και θα σας πω ένα βήμα παραπέρα. Ελέγχω εγώ τον πελάτη μου. Εμένα ποιος με ελέγχει? Προφανώς θα με ελέγχει η αστυνομία, η διεύθυνση υγείας. Δεν ξέρω. Προφανώς θα υπόκειστε κι εσείς σε κάποιο έλεγχο, αν τηρείτε τα μέτρα. Υποψιάζομαι, αλλιώς δεν μπορεί να περπατήσει όλο αυτό. Τώρα το θέμα είναι να περπατήσει γενικώς αμέτρο και να βοηθήσει. Δεν ξέρω αν θα σας το κάνω πιο εύκολο ή πιο δύσκολο, αλλά θα μεταφέρω, μια ακόμη παράγραφο από τα όσα είπε σήμερα το πρωί στη συνέντευξή του ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, έτσι, γι' αυτόν τον Υπουργό μιλάμε. Ναι. Για την εστίαση, στην οποία περιλαμβάνονται τα εστιατόρια, είπε, τα καφέ, τα μπαρ και τα κέντρα διασκέδασης. Η κυβέρνηση θα αφήσει στην επιχείρηση την επιλογή για το εάν θα δουλεύει με κόσμο που είναι πλήρως εμβολιασμένος και θα ελέγχει με ένα barcode την είσοδό του στο κατάστημα. Πρόκειται για εφαρμογή που είναι έτοιμη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα την έχουν στο κινητό τους ή στο τάμπλετ οι υπεύθυνοι των χώρων και με αυτή θα σκανάρουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού που έχουν πάνω το barcode και θα ανάβει και μια πράσινη ένδειξη. Όντως, η οικονόμου ήρθε, κυρία Τσιακύρογλου, στο μαγαζί σας και είναι εμβολιασμένη. Δεν σας λέει ψέματα, έτσι. Πράσινο θα ανάβει, σε αντίθετη περίπτωση θα ανάβει κόκκινο. Θα πρέπει να έχετε και πορτιέριδες τώρα, ανθρώπους στην πόρτα εκεί για να ασχολούνται και με αυτή τη δουλειά. Επομένως, θα αυξάνουμε και τις αναλλαστικές δαπάνες σας επιχείρησης. Τώρα τι να σας πω. Μεταφέρω, μακάρι να ακούσουμε κάτι διαφορετικό. 12.30 που να καλύπτει και τους ανθρώπους αυτούς και να μην δημιουργεί όντως αυτό τον κοινωνικό αυτοματισμό. Τρόπος μπορεί να υπάρξει, είναι και καλοκαιράκι τώρα. Νομίζω ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν τα μαγαζιά όλους. Και με σχετική ευκολία στην τήρηση και των μέτρων για τους ανεμβολίαστους. Να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Είμαστε σε ένα απομακρυσμένο χωριό, σε ένα καφενείο του χωριού. Ο άνθρωπος δεν έχει πρόσβαση, για παράδειγμα, στο διαδίκτυο, στα τεχνολογικά μέσα. Εκεί τι κάνουμε? Και πάει έλεγχος. Ευλόγως, πάει έλεγχος. Εκεί τι γίνεται? Δηλαδή τα θέματα είναι και πρακτικά. Αλλά επαναλαμβάνω ότι μην μπαίνουμε σε αυτόν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει αυτό το πράγμα. Και μην επιβαρύνουμε ήδη έναν κλάδο ο οποίος έχει επιβαρυνθεί με πάρα πολλά άλλο ένα μέτρο στις δικές του πλάτες. Σας είπα, μου θυμίζει τον αντικαπνιστικό νόμο. Δεν έχετε άδικο. Βγήκα να μαλώνω με τον πελάτη, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, κύριε οικονόμου. Σου λέω, εγώ βγήκα να διασκεδάσω, θέλω να πιω το ποτό μου και θέλω να καπνίσω. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Δεν έχετε άδικο, τα ζήσαμε. Και μαλώνεις με τον πελάτη. Τα ζήσαμε και αυτά, έτσι. Και χάνεις και τον πελάτη στο τέλος. Ναι, προφανώς. Αυτό χάνεις τον πελάτη. Σας το λέω αυτό με πάση ευθύνη λόγου. Για να το λέτε, το έχετε ζήσει, κυρία Τσιακύρογλου. Βεβαίως. Είναι δύσκολο για τους ανθρώπους της εστίασης, έτσι όπως τουλάχιστον το περιγράφει ο κύριος Γεωργιάδης στις διευκρινήσεις που έδωσε σήμερα το πρωί. Ας περιμένουμε βέβαια να ακούσουμε τι θα υποθεί και στις 12.30. Ενδεχομένως τώρα, καθόλου τυχαίες να μην είναι και αυτές οι πρωινές αναφορές του Υπουργού, θα ζυγιστούν και οι αντιδράσεις. Και θα δούμε μήπως υπάρξει κάποια βελτίωση που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους της εστίασης. Επαναλαμβάνω πάντως, δεν αφορά ούτε σούπερ μάρκετ, το κατανοούμε όλοι γιατί αυτό, ούτε εμπόριο, ούτε. Ναι, είναι πρώτης ανάγκης. Εδώ ήταν τα πάντα κλειστά και τα σούπερ μάρκετ ανοιχτά. Έτσι. Δεν αφορά όμως και το εμπόριο. Δεν αφορά το εμπόριο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι δύο οι κατευθύνσεις. Είναι η ψυχαγωγία, η διασκέδαση, πολιτισμός δηλαδή, και η εστίαση. Και η εστίαση. Θα μου πείτε πυλώνες του τουρισμού. Αυτόν κοιτάμε να περισσώσουμε. Ναι, αλλά να μην διαλύσουμε τους καταστηματάρχες της εστίασης. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αφενός για πρακτικούς λόγους, αφετέρου για λόγους γραφειοκρατικούς, όπως ανέφερα τα GDPR, τα προσωπικά δεδομένα. Εκεί τι κάνουμε? Ποιος με διασφαλίζει εμένα απέναντι σε αυτόν τον νόμο? Που ξέρετε ότι τα πρόστιμα του GDPR είναι πάρα πολύ υψηλά. Προφανώς θα υπάρξει. Δεν το ξέρω. Κανείς δεν το ξέρει αυτό, αλλά προφανώς από τη στιγμή που ευθέως είπε ο Υπουργός ότι η ευθύνη είναι δική σας,
με κάποιο τρόπο θα καλύπτεστε, υποψιάζομαι, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο μια παγκόσμια οδηγία μπορεί να μεταβληθεί τόσο πολύ. Σε αυτό δεν έχετε άδικο. Και συσσαγωγικά να χαλαρώσει μια παγκόσμια οδηγία η οποία τηρείται παγκόσμιο. Δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, βασίζεται και αυτό στην περίφημη ατομική ευθύνη, κυρία Τσιακύρογλου. Και αυτό, έτσι εγώ λοιπόν έχω την ευθύνη σαν άτομο εμβολιασμένη, σα το δείχνω. Αλλά δεν περπατάνε έτσι τα παιδιά. Πρέπει να δούμε λιγάκι τι συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και στον υπόλοιπο κόσμο ευρύτερα. Έχετε εικόνα εσείς. Ποια πεπατημένη ακολουθείτε. Έχετε. Αυτό που ήξερα για παράδειγμα είναι, θα σας πω, στο Ισραήλ ότι οι εμβολιασμένοι κάθονται σε εσωτερικούς χώρους. Οι ανεμβολίαστε σε εξωτερικούς. Αυτό που μέχρι χθες ξέραμε και εμείς για την Ελλάδα. Κάτι τέτοιο υποψιαζόμασταν ότι θα γίνει. Μας τα άλλαξε σήμερα το πρωί ο κύριος Γιώργης. Πρέπει να δούμε δηλαδή τι συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Καλά, το Ισραήλ δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Πέρα, αλλά... Αν τηρείται εκεί πέρα και υπάρχει διασφάλιση του επαγγελματία έναντι του νόμου. Οκ, ναι. Εντάξει. Αν όμως δεν υπάρχει και δεν το βλέπουμε να συμβαίνει έτσι ακριβώς στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, εκεί τίθεται θέμα. Αν υπάρχει δηλαδή δεδικασμένο το οποίο έχει επιτύχει, σαν μέτρο λειτουργήσε, προχώρησε και δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα, οκ. Και πάλι όμως σας αναφέρω, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι μεγάλες περιοχές, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Κυρία Τσιακύρογλου, νομίζω ότι για μία ακόμη φορά η εστίαση στα χρόνια της πανδημίας θα βρεθεί πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Έχω μπροστά μου έτσι τώρα και τις τελευταίες αντιδράσεις μετά τις τοποθετήσεις του Υπουργού από γνωστούς εστιατόρες των Αθηνών, οι οποίοι αντιδρούν και διαφωνούν έτσι με όλο αυτό. Στην Αθήνα. Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση, στην Αθήνα, όπου θα μπορούσε για παράδειγμα να γίνει μια επιλογή, πόσο μάλλον σε μικρές περιφερειακές πόλεις όπως οι δικές μας, που δεν μπορούν να επιλέξουν πελάτες. Οι επαγγελματίες δεν μπορούν. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούν να επιλέξουν. Θα διώξουν φίλους και γνωστούς. Δεν υπάρχει και αυτή η πολυτέλεια. Κοιτάμε να δουλέψουμε τις επιχειρήσεις μας λειτουργικά. Ήμασταν 8 μήνες κοντά κλειστοί, 6 μήνες κλειστοί. 6 μήνες λουκέτα. Κοιτάμε να μπορούμε να δουλέψουμε. Με αυτά τα μέτρα τα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν, πιθανόν να ανακοινωθούν, δεν μπορούν να είναι λειτουργικές οι επιχειρήσεις μας. Ναι, σας περιορίζουν τους πελάτες, έχετε δίκιο. Θα το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Ναι. Εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί όλοι. Εκεί τι γίνεται. Νομίζω ότι και γι' αυτό θα υπάρξει... Θα υπάρξει πρόνοια, θα προνοήσουν, θα υπάρξει... Με κάποιο τρόπο, κάποιοι κλάδοι... θα υποχρεωθούν να εμβολιαστούν. Τώρα πώς ακριβώς θα γίνει αυτό και αν... δύναται να γίνει, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Ακούτε όμως τον κύριο Γεωργιάδη να περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι και να λέει ότι είναι σε περίπτωση που κινδυνεύει η δημόσια υγεία στην ευχέρεια του καταστηματάρχη να απολύσει έναν εργαζόμενο. Τα ακούτε αυτό, δεν το ακούτε, το έχουμε ακούσει, κυρία Τσιακύρογλου? Δηλαδή σας δίνουν κατευθύνσεις τι μπορείτε να κάνετε αν δεν επιθυμείτε να έχετε... Τα λόγια, κύριε Οικονόμου, έχω μάθει κάτι στη ζωή μου. Ανεμβολίαστο. Ναι. Αυτή δεν το δεις γραμμένο. Δεν μπορείς να το πιστέψεις. Και τέλος, είναι δυνατόν, σας έχω πει και άλλες φορές από αυτό το δούμα που μου δίνετε, οι εργαζόμενοι μας, επειδή είναι μικρές επιχειρήσεις μας, είναι η οικογένειά μας. Αυτό το τον παράγοντα, κύριο Γεωργιάδη. Περνάμε πάρα πολλές, πιο πολλές ώρες περνάμε με τους εργαζόμενους μας παρά με τις οικογένειές μας. Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Όταν είστε ανοιχτοί. Δεν το λέω ως αντίλογο, το λέω ως πραγματικότητα. Όταν είστε ανοιχτοί. Σαφέστατα αυτό συμβαίνει, κυρία Τσιακυρόγλου. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Δεν ξέρω αν το διευκόλυνε, αν το χειροτέρεψε με τις πρωινές του διευκρινήσεις ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει και στο να ενθαρρύνει δηλαδή τους συμπολίτες που έχουν πάρει την απόφαση να μην εμβολιαστούν ή ακόμη διστάζουν για κάποιους λόγους και κάτι περιμένουν, δεν ξέρω και εγώ τι. Υπάρχει και αυτή όλα σεβαστά είναι. Σε μια δημοκρατία πώς θα... Έτσι ακριβώς. Πώς θα μπορέσεις, ξέρω εγώ, να το διαχειριστείς. Πρέπει να πείσεις, όχι να αποθαρρύνεις και όχι να θυμώσεις. Σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να έχουμε και τέτοιου τύπου αντιδράσεις που μάλλον κακό θα κάνουν στους μαγαζάτορες της εστίασης, στους ανθρώπους της εστίασης. Λοιπόν, αυτά είναι τα νεότερα.
Περιμένουμε κοντός ψαλμός Αλληλούια. Να, σε λίγη ώρα επισήμως ή από την κυρία Πελώνη ή από τον κύριο Γεωργιάδη ή από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα προνόμια. Έτσι. Αυτό μας είπε τουλάχιστον νωρίς σήμερα το πρωί ο κύριος Γεωργιάδης. Βιάζεται η κυβέρνηση, καθόλου τυχαίο, μπροστά της έχει μια νέα μετάλλαξη πολύ επικίνδυνη, να πείσει και προσπαθεί με τον τρόπο αυτό. Το θέμα είναι να μην γίνονται βιαστικές κινήσεις, κινήσεις οι οποίες θα χειροτερέψουν τα πράγματα αντί να τα εξυπηρετήσουν και να τα διευκολύνουν. Κυρία Τσιακύρογλου, δεν ξέρω εάν θα παρέμβει η Ομοσπονδία σας, αλλά υποψιάζομαι ότι θα ζητήσει εγγύησεις. Τουλάχιστον. Ναι, αναμένουμε και από κάτω από το τριτοβάθμιο, όπως σας είπα, όργανο της περιφέρειας. Δεν μπορεί να μην μίλησε με το Υπουργείο, σίγουρα θα έχουν μιλήσει. Εννοείται. Το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ότι έχει ήδη επικοινωνήσει. Απλά αναμένουμε να δούμε τα περαιτέρω. Έτσι, θέλουν μια νομική διασφάλιση. Δεν είναι οι άνθρωποι ούτε αστυνομικοί, δεν φοράν στολή. Έτσι, κουτάλες, πυρούνες, μαχαίρια και δεν υπάρχουν κρατούν και στα χέρια τους και κατσαρόλες. Κυρία οικονόμου, δεν υπάρχουν και αντίστοιχες γνώσεις ελέγχου. Ναι, έτσι όπως παρουσιάζεται δεν φαίνεται να είναι δύσκολη διαδικασία, δεν θα σας δυσκολέψει μάλλον αυτό. Τώρα, ο έλεγχος δηλαδή. Για το περαιτέρω αναφέρομαι. Ναι. Είναι ένα QR code, το σκανάρεις και σου βγάζει αυτό που είπαμε πριν. Είναι απλές διαδικασίες, express. Για τα περαιτέρω αναφέρομαι, τα οποία ανέφερα. Ναι, καταλάβατε. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πολύ λεπτό το θέμα, πραγματικά. Το πιο βασικό είναι αυτό. Έτσι, τα προσωπικά δεδομένα, όπου εκεί θα αρχίσουν να πέφτουν πάνω από το κεφάλι των ανθρώπων αυτών, σε περίπτωση που βρεθεί ένας δίστροπος. Δίστροπος, να το πάρω πίσω αυτό, γιατί είναι δικαίωμά του. Είναι κατοχυρωμένο δικαίωμά του, αλλά επειδή επενδύουμε όλο αυτό το διάστημα τώρα στην ατομική ευθύνη. Έτσι, κοιτάξτε να δείτε πώς αντιστρέφονται οι όροι, μην φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Ένας ο οποίος θέλει να τηρήσει τον νόμο. Και σου λέει: είναι δικό μου προσωπικό δεδομένο, κυρία μου. Σας λέω: πιστέψτε με, είμαι εμβολιασμένη. Τι θα κάνει. Εάν θέλει να ικανοποιήσει, κυρία οικονόμου, το κοινό περί δικαίου αίσθημα, θα έπρεπε να γίνει οριζοντίως αυτό που σας ανέφερα. Παντού, έτσι. Εμπόριο, δημόσιο, μεταφορές, παντού. Εάν πραγματικά δηλαδή θέλουμε να δώσουμε κίνητρο και να πείσουμε ότι πρέπει ο κόσμος να εμβολιαστεί, το κάνεις οριζοντίως. Όχι στοχευμένα σε δύο επαγγελματικές ομάδες. Γιατί έτσι δημιουργείς κοινωνικό αυτοματισμό. Εάν ήταν οριζοντίως αυτή η ανακοίνωση. Μες στο καλοκαίρι είναι η πιο ελκυστική κλάδη οι δύο, κυρία Τσιακύρογλου, και ναι, το ξέρετε. Η πανδημία δεν αφορά όμως μόνο το καλοκαίρι, κυρία οικονόμου. Καλά, από φθινόπωρο βλέπουμε. Βλέπουμε ότι αρχίζει και ακούμε διάφορα. Γινόμαστε αποδέκτες διάφορων μηνυμάτων, με ερωτηματικά, με υπονοούμενα, με φόβο, τι συμβαίνει. Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, τα βιώνουμε όλοι. Το καλοκαίρι, ας μου επιτρέπετε, τελειώνει σε λιγάκι. Σε δύο μήνες το καλοκαίρι λαμβάνει τέλος. Το πρόβλημα μας θα είναι μετά τι θα γίνει. Γιατί και πέρυσι το καλοκαίρι κατάσταση, η πανδημία αυτή, είχε μια ύφεση και κατακάτσει. Το χειμώνα αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα. Η εκ νέου αναζωοπήρωση. Δηλαδή πρέπει αυτό το οποίο θα ανακοινωθεί να είναι μακροπρόθεσμο. Να μην έχει βράχει πρόθεσμη ισχύ. Δεν κάνουμε κάτι έτσι. Σκοπός είναι να μην γυρίσουμε πίσω. Να μην κάνουμε βήματα πίσω. Να μην ξανακλείσετε. Θέλετε και το καταλαβαίνουμε, κυρία Τσιακύρογλου, είτε υπάρχει έξαρση είτε δεν υπάρχει. Να βρεθούν τρόποι ώστε με ασφάλεια να έχουν οι άνθρωποι τα μαγαζιά τους ανοιχτά. Αυτό ζητούν και το καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι θα βάλουμε πλάτη να μην συμβεί οτιδήποτε που μπορεί να μας οδηγήσει σε πρώτερες καταστάσεις, σε μαύρες καταστάσεις, ας μου επιτρέψετε και το επιχειρήν. Το θέμα, έχω πει πολλές φορές, δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και κοινωνικό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να δώσεις κίνητρο όταν λες μόνο στην ψυχαγωγία, στον πολιτισμό και στην εστίαση στα καφέ μπαρ. Δώσ' το οριζοντίως, αν θες να πείσεις. Είναι η προσωπική μου άποψη πάντα αυτή. Δεν μπορείς δώσ' να... το οριζοντίως. Ναι, δεν είναι και τόσο εύκολο. Έχει και συνταγματικά κολλήματα και το γνωρίζετε, κυρία Τσιακύρογλου, όλη αυτή η ιστορία. Έτσι, οπότε για σκεφτείτε να αποκλείσετε από μια δημόσια υπηρεσία έναν πολίτη. Εκεί θα στραφείς εναντίον της ίδιας της κυβέρνησης, της ίδιας της πολιτείας, εάν δεν εξυπηρετηθείς, και θα αρχίσουν τα παρατράγουδα. Εν πάση περιπτώσει τώρα. Του δημοσίου από το να στραφείς εναντίον του ιδιώτη. Ναι, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Έχετε δίκιο κι εσείς. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολη εξίσωση και για την κυβέρνηση που προσπαθεί. Συμφωνώ. Να υπερπηδήσει δυσκολίες, σοβαρές δυσκολίες. Σοβαρές δυσκολίες. Να μπορέσει να δώσει έτσι, να παροτρύνει μέσω αυτών των προνομίων
τους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν, να μην σκοντάψει πάνω στο Σύνταγμα, να μην σκοντάψει πάνω σε παγκόσμιες οδηγίες με κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως είναι τα προσωπικά δεδομένα. Θα τα καταφέρει? Θα φανεί, κύριε Τσιακυρόγλου. Τι να πω κι εγώ. Είναι τόσο ιδιαίτερος αυτός ο 1,5 χρόνος πραγματικά, που ό,τι και να πεις, έχω την αίσθηση ότι θα σε διαψεύσουν τα ίδια τα γεγονότα την επομένη. Έτσι ακριβώς. Είναι μια άτυπη μορφή πολέμου, ας μην γελιόμαστε. Κοιτάξτε, οικονομικά γονάτισε. Οικονομικά έτσι ακριβώς. Γονάτισε με αγαθήρια. Πότε έχουμε ξαναδεί κλειστές επιχειρήσεις? Ποτέ. Ποτέ. Μόνο ούτε σε περίοδος πολέμου. Ούτε καν στα χρόνια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης. Έτσι ακριβώς. Αυτό δεν το κατηγορώ δηλαδή με την έννοια ότι υπήρχε έκτακτη δημοσιονομική ανάγκη. Δεν το συζητάμε αυτό. Υγειονομική, με συγχωρείτε. Υγειονομική ανάγκη. Δεν το συζητάμε. Και όλοι μαζευτήκαμε στα καβούκια μας γιατί φοβηθήκαμε. Έτσι, δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Νομίζω αλλά ότι η υγεία είναι κάτι το. 1,5 χρόνο μετά πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με την πανδημία με ασφάλεια, κυρία Τσιακυρόγλου. 1,5 χρόνο μετά. Αναμονή λοιπόν τον. Ας δούμε. Μήπως υπάρξουν αντιδράσεις από τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Γεωργιάδης το διατύπωσε όλο αυτό. Εμείς κρατάμε ότι στις 12.30 είπε ο Υπουργός θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Έτσι ακριβώς. Οπότε θα περιμένουμε. Εάν γίνουν ανακοινώσεις θα ακούσουμε εάν και κατά πόσο προσομοιάζουν προς αυτά τα οποία περιέγραψε ο κύριος Γεωργιάδης. Εάν δεν γίνουν ανακοινώσεις πάντως, έχω την αίσθηση, κυρία Τσιακυρόγλου, ότι θα οφείλονται στις αντιδράσεις και ενδεχομένως σε κάποιες βελτιωτικές κινήσεις, οι οποίες θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Έτσι. Έχουν θορυβηθεί οι συνάδελφοί σας, από ό,τι διαπιστώνω, όχι μόνο στην περιφέρεια, αλλά ακόμη και στο κέντρο. Όχι, πανελλαδικά. Ναι. Πραγματικά το ακούς και είναι αδιανόητο να υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτών, γιατί γι' αυτό το πράγμα μιλάμε τώρα σε μια δημοκρατία. Όταν ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός, είναι προαιρετικός. Εάν ήταν υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, ενδεχομένως και να μην υπήρχαν τώρα και αυτές οι όποιες ενστάσεις. Θα κάναμε το εμβόλιο μας όλοι υποχρεωτικά. Όσο δεν το κάναμε, θα ήμασταν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου. Είναι όμως προαιρετικό και έρχεσαι και χωρίζεις σε δύο κατηγορίες αυτή τη στιγμή την κοινωνία και πετάς το μπαλάκι της διαχείρισης στα χέρια των ανθρώπων της οικονομίας, εν προκειμένου των ανθρώπων της αστίασης και του πολιτισμού. Ουσιαστικά πετάς την πατάτα σε ξένα χέρια, σε κάνουν τα ξένα έτσι χέρια. Ακούστηκε, ελπίζω να μην το διατύπωσε σωστά. Άνθρωποι είμαστε ο κύριος Γεωργιάδης, εντάξει, να έχουμε εννοείται βελτιωτικές. Ο άνθρωπος είναι παρορμητικός πολλές φορές, δεν διαφωνώ. Ναι. Και έτσι. Μπορεί να μην έγινε σωστή διατύπωση. Ας περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις. Εγώ είμαι συγκρατημένη ως προς αυτό, περιμένοντας πάντα τις ανακοινώσεις και φυσικά πάντα σε ανοιχτή επικοινωνία με την τριτοβάθμια όργανά μας κάτω για να δούμε τις επόμενες κινήσεις μας. Είναι δύσκολη εξίσωση. Ας είμαστε ρεαλιστές και για την κυβέρνηση είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Ακριβώς. Να το παραδεχτούμε αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν το παραδέχεται. Κοιτάξτε, πολλές φορές περνάει η αίσθηση ότι κάνοντας κριτική επί κάποιων αποφάσεων ή κάποιων κυβερνητικών επιλογών, ουσιαστικά δεν αναγνωρίζεις τη δυσκολία της διαχείρισης σε πολιτικό επίπεδο. Την αναγνωρίζουμε. Πρέπει να είναι γόνιμη και ουσιαστική. Αλλά για να διορθωθούν τα πιθανά λάθη τα οποία πρόκειται να γίνουν. Να μην συνεχίσουμε λοιπόν αυτό που είπε η κυρία Τσιακυρόγλου. Την περαιτέρω αύξηση λαθών, γιατί έγιναν και επικοινωνιακά λάθη και με τα εμβόλια ακόμη. Έτσι, και δεν είναι τώρα, επιτρέψτε μου να το πω εγώ, παίρνω και την ευθύνη, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας, διαπιστώσεις κάνουμε οι δημοσιογράφοι και μεταφέρουμε γεγονότα. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που θα ενθαρρυνθούν και θα παροτριθούν οι πολίτες που μέχρι στιγμής είναι απρόθυμοι να εμβολιαστούν. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Πρέπει να πιστούν για την ασφάλειά τους στην ατομική από την πανδημία. Πρέπει να σταματήσει να πέφτει φως και να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν αυτές οι παρενέργειες. Φωτίζουμε τις παρενέργειες συνεχώς και δεν δείχνουμε το όφελος των πολλών περισσότερων που εμβολιάστηκαν. Επικοινωνιακά υπάρχει εδώ ένα τεράστιο λάθος που θα πρέπει άμεσα να διορθωθεί και να μην χωρίζουμε τους ανθρώπους σε κατηγορίες. Όσο το εμβόλιο είναι, επαναλαμβάνω, προαιρετικό. Προαιρετικό. Δεν είναι υποχρεωτικό.
Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Το θέμα είναι να μην γίνει αντιληπτό καταβαραθρωθείτε περισσότερο εσείς τώρα. Έτσι. Είναι δύσκολη η εξίσωση, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί από τη μία είναι το οικονομικό σκέλος της χώρας και από την άλλη είναι το υγειονομικό. Δεν είναι εύκολα αυτά να τα εξισορροπήσεις με έναν άγνωστο εχθρό που λες είναι σαν τη Λερναία Ήδρα. Σκοτώνουμε το ένα κεφάλι, βγαίνει η μετάλλαξη Δέλτα. Δηλαδή υπάρχουν θέματα. Αλλά μην μπούμε σε αυτόν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Είναι δύσκολο. Μην μας βάζουν σε αυτή τη θέση. Είναι πολύ πολύ δύσκολο για μια μικρή επιχείρηση εστίαση, αλλά θα αναφερθώ εγώ για την Ξάνθη, να λειτουργήσει με αυτές τις συνεταγμένες. Εσύ μέσα, εσύ έξω. Ξεκάθαρα πράγματα. Δώσ' μου και το QR code σου. Αντιλαμβάνεται η εικόνα μπροστά σας ξεκάθαρα, έτσι. Μην κρυβόμαστε. Ας το κάνουμε λίγο εικόνα. Μα θα αποθαρρυνθούν οι άνθρωποι να προσέρχονται στην Ελλάδα. Άκοψο, δεν μπορεί να βοηθήσει. Στις μικρές επαρχιακές πόλεις. Στην Αθήνα, άλλα τα δεδομένα, μεγάλα δεδομένα, άλλες οι καταστάσεις, πολύ πιο εύκολα κάποια πράγματα. Εδώ δεν. Ξεκάθαρα δεν. Δεν μπορείς να κλείσεις την πόρτα σου. Σε αυτούς απευθύνεσαι, γι' αυτό υπάρχεις. Στον κόσμο, εκεί έξω απευθύνονται οι άνθρωποι αυτοί. Εκεί πουλάνε τα προϊόντα τους, εκεί απευθύνονται. Τι να πω, και θα δούμε. Προτρέχουμε. Προτρέχουμε βάσει λεγόμενων υπουργού. Έτσι, θέλω να είμαι ξεκάθαρη σε αυτό. Θέλω να μείνω όμως ότι οι εμβολιασμοί στατιστικά στη χώρα, αριθμητικά μάλλον, όχι στατιστικά, είναι πολύ χαμηλοί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι. Είμαστε στο 35% ολοκληρωτικό εμβόλιο, όχι με μία δόση, ολοκληρωτικά εκεί είμαστε. Ναι. Ναι. Θα αναγκαστείτε να δουλέψετε όσοι κάνετε επιλογή για εμβολιασμένους με αυτό σε όλη την επικράτεια και οι υπόλοιποι με όλους τους υπόλοιπους. Η επιλογή είναι δική σας, δεν σας επιβάλλει. Εσείς θα το επιλέξετε, έτσι. Οπότε ας περιμένουμε, κύριε οικονόμου, και ας δούμε σε δεύτερο χρόνο πώς θα διαχειριστεί όλο αυτό. Πολύ φοβάμαι ότι θα είναι τόσο ελάχιστα και σε πολύ λίγες περιοχές της χώρας και είναι οι οποίοι θα βάλουν αυτή την ειδική ταμπέλα ότι θα δέχονται μόνο εμβολιασμένους. Απ' την άλλη πάλι δεν προτρέχω, γιατί το είδαμε και σε ποδοσφαιρική ομάδα να συμβαίνει. Δέχονται στο γήπεδο Ολυμπιακός, νομίζω είναι. Ναι. Μόνο εμβολιασμένους. Ας μην προτρέχουμε. Έγινε αρχή, γι' αυτό το λέω. Θα δούμε. Εκεί όμως, ας με επιτρέψετε, υπάρχει πάλι πελατειακή σχέση με την έννοια αγοράζω μια κάρτα, μπαίνω στο γήπεδο. Είναι πιο μαζεμένο, καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Σαν club, σαν member club λειτουργεί. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Δεν είναι δηλαδή όπως είναι η εστίαση. Αγοράζεις κάρτα, μπαίνεις. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, βέβαια. Ναι, είναι διαφορετικό. Ναι, είναι διαφορετική η φιλοσοφία εκεί πέρα. Είναι member club, membership έχεις. Έχεις κάρτα και μπαίνεις. Έτσι θα γίνετε και εσείς τώρα σε λίγο. Θα γίνουμε χαριτολογώντας το λέω. Χαριτολογώντας να μην παρεξηγηθώ και έτσι ακύρωτο. Λίγο να ελαφρύνουμε και το κλίμα. Πέρασαν δύσκολα. Τους βάζουν δύσκολα πράγματα να κάνουν ομολογουμένως. Έτσι ακριβώς. Αν ο κύριος Γεωργιάδης δεν το είπε για να ζυγίσει τις αντιδράσεις και να υπάρξουν αλλαγές. Και τους αφήσουν έτσι στην ευθύνη τους να κάνουν αυτόν τον έλεγχο, έχω την αίσθηση ότι θα κακιαστούμε αρκετοί μεταξύ μας, πελάτες εννοώ και επιχειρηματίες. Και επιχειρήσεις. Ναι, γιατί μάλλον θα είναι λίγο και πιο χειρότερο από το θέμα του αντικαπνιστικού νόμου. Για να δούμε τι θα γίνει. Τουλάχιστον εκεί πέρα δεν ήσασταν εσείς οι ελεγκτές. Άλλη ήταν η ελεγκτική αρχή, η υπεύθυνη, εν πάση περιπτώσει, ελεγκτική αρχή. Εδώ σας λένε να κάνετε και τον αστυνόμο, έτσι, έχει διαφορά το πράγμα. Θα δούμε. Εναμονή επομένως των ανακοινώσεων. Και θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Και θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων η κυρία Τσιακύρογλου. Οπότε θα νομίζω ότι θα μας μεταφέρει και τις τελικές αποφάσεις των εστιατόρων της χώρας επί των όσων θα ανακοινωθούν. Μακάρι σήμερα να μην έχουμε ανακοινώσεις. Αυτό θα είναι καλό σημείο για σας, κυρία Τσιακύρογλου. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι μάλλον εάν δεν γίνουν ανακοινώσεις στις 12.30. Ίσως ξαναμαζευτεί λίγο το πράγμα. Ναι. Ίσως για να θεωρηθούν κάποια πράγματα. Ένα αναμονή επομένως. Την ευχαριστούμε την κυρία Τσιακυρογλου. Εγώ πολύ πάθος, το χρόνο σας, κύριε Οικονόμου. Πολύ πάθος ο τομέας σας αυτή την πανδημία, κυρία Τσιακυρογλου. Πολύ πάθος ο τομέας της εστίασης. Λοιπόν, αυτά είναι τα νεότερα. Οι αντιδράσεις είναι σφοδρές. Εστιατόρες, σεφ. Πανελλήνια γνωστοί, οι οποίοι διατηρούν εστιατόρια στην Αθήνα, ήδη με δηλώσεις τους ευθέως επισημαίνουν ότι αυτά τα οποία άκουσαν από το στόμα του κυρίου Γεωργιάδη το πρωί δεν πρόκειται να τα εφαρμόσουν. Αισθάνονται ότι δεν είναι καλυμμένοι.
να αστυνομεύουν τους πελάτες και δεν είναι καλυμμένοι. Δεν μπορεί ο έλεγχος να γίνει από τους ίδιους τους εστιατόρες.